Νομίζω ότι είναι αναφέρετο δικαίωμα, δημοκρατικό δικαίωμα του κάθε πολίτη όπου και να, όπου και να βρίσκεται. Σα κατηγορούν όμω Αλλά... ότι έχετε αφήσει του μπαχαλάκιδε και του ρουβίκονε και αλωνίζουν ε, παντού. Μάλιστα. <laughs> Αυτό είναι ένα. Έτσι σας κατηγορούν. Είναι ένα, επιχείρημα, είναι ένα επιχείρημα που προβάλλεται, νομίζω, θολώνοντα την ουσία του προβλήματο. Γιατί πρέπει να συζητήσουμε πώ ακριβώ αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα θέματα. Διότι όχι μία, αλλά πολλέ τέτοιε επιχειρήσει και εξαρτρώσει κυκλωμάτων ε, διαφθορά, ναρκωτικών κτλ. έχουν γίνει mm -hmm. και πρέπει να γίνονται. Η καθημερινότητα είναι όμω αυτή που υπάρχει. Δεν αλλάζει που όμως, σε περισσότερο αγώστα, ένταση, αγώστα. Κύριε Μαντά. Δεν αλλάζει αυτό με ένα μέτρο. Δεν αλλάζει μόνο με την καταστολή. Δεν αλλάζει μόνο με ε, τέτοιε επιχειρήσει. Ε, αλλάζει κι αν δοθεί η δυνατότητα να ζωντανέψει και αυτή η γειτονιά και άλλες γειτονιές και με άλλες δραστηριότητες και με άλλες πρωτοβουλίες που νομίζω ότι ε, η Σπυράκη, και της, όλες, το θέμα και της όλες οι πολιτικές δυνάμεις το έχετε θα αναδείξει στο ΕΠΑΚΡΟ Έτσι. και το κόμμα σας και ο κύριος Μητσοτάκης προσωπικά. Κοιτάξτε, για μας είναι πολύ λίγο και πολύ αργά και δείχνει το έλλειμμα της πολιτικής βούλησης.